Εσύ. Παρακαλώ. Έχεις ρολόι. Ρολόι. Πώς την είδες, ρε φίλε. Έρχεσαι εδώ πέρα, βρίσκεις τον κόσμο να πηγαίνει στη δουλειά του. Μπλα μπλα μπλα. Πόπο. Και ας μην αρχίσω να μιλάω για πολιτικά. Απλά ήθελα να ρωτήσω τι. Όχι, δεν με νοιάζει, τώρα θα τα ακούσεις όλα. Και που σου λέγα, φίλε, ταξιτζής είμαι και ήμουνα μέσα στο ταξί και οδηγούσα και μπαίνουμε και δύο. Φαίνεται είχα δίκιο. Είναι η ώρα για Dragon Ball GT. Στο προηγούμενο επεισόδιο αναλύσαμε το τέλος του Zeta και τα πρώτα βήματα του GT. Πώς όλα ξεκίνησαν και επίσης ποιοι καθοδηγούσαν την παραγωγή. Ο Toriyama έχοντας προσφέρει τα σχέδια για το λόγο της σειράς, καθώς και για κάποιες μελλοντικές ιδέες, αποχωρεί και μετά από πολλά χρόνια ξεκινάει το μεγάλο του διάλειμμα. Ένα διάλειμμα που θα διαρκέσει μέχρι ότου την ταινία Battle of Gods. Με το προσωπικό της τόη να δουλεύει στη σειρά και την ιδέα για ένα μεγάλο ταξίδι με μικρές επεισοδιακές περιπέτειες να φαίνεται όλο και λιγότερο ελκυστική, το προσωπικό της τόη γύρισε πίσω στο σχεδιασμό, αναζητώντας να βρει τι θα μπορούσε να κάνει ώστε να βελτιώσει τη σειρά. Τα επεισόδια 6 έως 22 θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μικρές μέτριες απόπειρες του αρχικού οράματος με αντίστοιχα μέτρια ανταπόκριση από τους fans. Όπως προανέφερα, Dragon Ball χωρίς Goku δεν γίνεται. Αλλά γιατί? Είναι ο Goku πραγματικά ο μόνος χαρακτήρας που μετράει σε αυτή τη σειρά? Η αλήθεια είναι ότι ο Goku είναι το επίκεντρο της σειράς, αλλά η γοητεία του κρύβεται στους γύρω του. Αυτό που τον κάνει να είναι μοναδικός είναι η συμπεριφορά του και η αντιμετώπιση που έχει προς τους φίλους του ή ακόμα και τους εχθρούς του. Με τον Goku να γίνεται ξανά παιδί και τα άτομα γύρω του να περιορίζονται σε αριθμό, τα οποία δεν παρέχουν τον ίδιο δυναμισμό με αυτόν, η Toei άρχισε να τον γράφει λάθος. Από έναν αστείο καθημερινό άνθρωπο που νοιάζεται για τους γύρω του και λατρεύει να ακολουθεί τα όνειρά του, πήγαμε ξανά σε ένα μικρό σκανταλιάρικο παιδί που πεινούσε συνεχώς, αγνοώντας έτσι την εμπειρία του και τις περιπέτειες που είχε μέχρι και σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, το ίδιο συνέβη και με τον Trunks, ο οποίος με εξαίρεση του πρώτου επεισοδίου γραφότανε ακριβώς σαν τον Future Trunks. Δηλαδή, αντίθετα με τον ατίθασο εξυπνάκια που γνωρίσαμε στο Zeta, ή όπως προανέφερα στο πρώτο επεισόδιο του GT, όπου αν και υπεύθυνος, φαινόταν ότι μέσα του είχε τη σπίθα για περιπέτεια, η κατάσταση δεν βοηθήθηκε όταν η σειρά παρουσίασε μια νέα μασκότ, τον Γκιλ, το νέο του Ραντάρ. Με την ιστορία του GT να προχωράει, αλλά και να μην οδηγεί πουθενά ουσιαστικά, το GT άργησε να θυμίζει ναυαρχίδα χωρίς προορισμό. Η κατάσταση έδειχνε ότι ούτε η ίδια η Toei δεν είχε κατασταλάξει, αλλά όλα θα άλλαζαν πολύ σύντομα. Επεισόδιο 23. Η εμφάνιση της πρώτης μεγάλης απειλής στη σειρά στη μορφή ενός μικροσκοπικού εχθρού, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσης ως το μεγάλο αφεντικό όλων. Η πλοκή έγινε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα όταν μάθαμε ότι ο νέος εχθρός ήταν στην πραγματικότητα ένας παρασιτικός οργανισμός που μπορούσε να μεταφέρεται σε διάφορα κορμιά. Επιτέλους, τα σκοτεινά backgrounds, τα μουντά χρώματα, όλα εξηγούνται. Η σειρά επιτέλους κατάφερε να βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει ό,τι είχε διαθέσιμο και να αναμίξει όλα τα διαθέσιμα συστατικά, ώστε να πει μια τρομακτική ιστορία στο διάστημα. Βλέπουμε στρατηγικές κινήσεις και από τα δύο στρατόπεδα και θαύμα, επιτέλους ο Γκόκου ξαναγράφεται όπως ήταν στο Zeta. Απίστευτο, επιτέλους φαίνεται ότι το βρήκαν. Το επεισόδιο 24 ολοκληρώνεται με την Toei Animation σε μια μοναδική στιγμή για τον Trunks να καταφέρει να αναστήσει την Zeta προσωπικότητά του. Έχοντας αρχίσει να κερδίζει πάλι τον έλεγχο του κορμιού του, ο Trunks φωνάζει ότι δεν θα τον ελέγξει κανένας, γιατί. Και ναι, μια ατάκα τόσο cool, όπου ο ήρεμος μελλοντικός Trunks δεν θα έλεγε ποτέ. Η ιστορία του Baby, για πρώτη φορά μέσα σε μόλις δύο επεισόδια, κέρδισε το ενδιαφέρον μου. Με τον Baby τιμένο και με την καταδίωξή του να συνεχίζεται, η σειρά επιστρέφει την ιστορία στη γη, αλλά αφού πρώτα μας προσφέρει μερικές φρικιαστικές σκηνές. Ανεξαρτήτως όμως της ιστορίας, φαίνεται ότι και η αφήγηση έχει βελτιωθεί. Ο Baby μετά τη μάχη του με τους φίλους μας, ανακαλύπτει τρία πράγματα. Οι Saiyans έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν έστω και ελάχιστες αλλαγές στο ki ενός ατόμου. Η δύναμή τους, ή όπως το λέει ο Baby, το. Μπορεί να τον κάνει το δυνατότερο όν. Και τρίτον, για να μπορέσει να ελέγξει έναν Σάγιαν, πρέπει αυτός να έχει φτάσει τη δύναμή του στο υψηλότερο σημείο. Αν ελέγξει ένα Σάγιαν στη βασική του μορφή, μπορεί αυτός να σε διώξει από το σώμα του. Γυρνάμε πίσω στη γη. Και για πρώτη φορά,
βλέπουμε τον ενήλικο Γκότεν. Άλλος ένας διαθέσιμος χαρακτήρας που η Τόι θα μπορούσε να τον πλάσει όπως ήθελε αυτή και κατάφερε να το κάνει. Τον βλέπουμε να αναζητάει κορίτσια, να κάνει χιούμορ με τον Mr. Satan και ασχέτως της κατάστασης, όπως και με τον Trunks, να προσπαθεί συνεχώς να δείχνει cool. Πράγμα το οποίο είδαμε και στο Ζήτα, μιας και τα δύο παιδιά επέτρεπαν στον αντίπαλό τους κυριολεκτικά να τους χτυπάει, καθαρά ώστε η μάχη να δείχνει πιο φαντασμαγορική. Με τον Baby όμως προετοιμασμένο και με τον Γκότεν να μην έχει ιδέα τι θα συμβεί, καταφέρει να ελέγξει πλήρως το κορμί του και να αποκτήσει πρόσβαση στο μυαλό του και τις αναμνήσεις του. Ο Baby κατανοεί ότι αν θέλει να αποκτήσει την απόλυτη δύναμη και να νικήσει τον Goku, χρειάζεται τη δύναμη του δυνατότερου Saiyan. Το σκηνικό αλλάζει στην Capsule Corp. Ο Baby αναζητάει τον Vegeta και προσπαθεί να αποφύγει τα πολλά βλέμματα, μόνο και μόνο ώστε να καταντήσει να κατσαβιάζεται από την Τζίτσι για την ασέβειά του. Αλλά η κομική σκηνή σύντομα διακόπτεται όταν παρατηρεί τον Gohan. Οι δύο Saiyans αποφασίζουν να λύσουν τις διαφορές τους στο γνωστό σημείο που τσακώνονταν όταν ήταν μικροί, μια λεπτομέρεια που πραγματικά λυπάμαι που δεν μας την έδειξαν έστω και σε ένα flashback, και έχουμε τον ίδιο τον Gohan να παραδέχεται ότι πιστεύει ότι κάτι δεν πάει καλά, μόνο και μόνο ώστε να γίνει το προβλέψιμο και να τον ελέγξει ο Baby, κάνοντας έτσι όλη αυτή την αποκάλυψη να φαίνεται ασήμαντη. Όπως αναμέναμε, επόμενος στόχος του Baby ήταν ο Vegeta. Και αν και η μάχη ήταν εντυπωσιακή από άποψη παρουσίασης, φαινόταν ανούσια. Σε καμία περίπτωση ο Gohan δεν είχε ελπίδα ενάντια στο Vegeta, ο οποίος δεν είχε σταματήσει να προπονείται για 10 χρόνια. Αλλά σε ακόμα μία μοναδική στιγμή, αποκαλύπτεται ότι ο Baby έλεγχε και τον Goten. Κάτω από τον έλεγχο του Baby, οι δύο Saiyans καταφέρουν να εξοργήσουν τον Vegeta, όπου και αυτός με τη σειρά του πέφτει θύμα του έλεγχου του Baby. Και το σχέδιο του Baby αποκαλύπτεται. Προέρχεται από μία φυλή, τους Tufflets ή Sufurians, όπου μαθαίνουμε ότι οι πρόγονοι του Vegeta τους εξολόθρεψαν και κατέστρεψαν τον πλανήτη τους, τον οποίο μετά μετονόμασαν σε Vegeta. Μαθαίνουμε επίσης ότι ο κακός της ιστορίας μας, ο Baby, επιθυμεί να ελέγξει τα πάντα και για πρώτη φορά αποκαλύπτεται ότι αφήνει αυγά μέσα στα θύματα του. Θα αναρωτηθείτε, πού είναι σε όλα αυτά ο Goku, ο Trunks και η Pan? Οι τρεις πρωταγωνιστές μας ακόμα είχαν περιπέτειες να μαζεύουν τις Dragon Balls με τα μαύρα αστέρια. Και έτσι, με την αρχική πλοκή της ιστορίας να ολοκληρώνεται, ο Goku δίνει στον Dende τις Dragon Balls και με τον αρχικό του στόχο να έχει ολοκληρωθεί και με τη γη επιτέλους να μην έχει κάποιο κίνδυνο, επιστρέφουν στις καθημερινές ζωές τους. Αλλά αυτό που τους περιμένει δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Ελάτε μαζί μου στο επόμενο επεισόδιο, όπου ένας πολύ αγαπητός φίλος επιστρέφει και η Toei Animation συνεχίζει το σερί της, κάνοντας άλλη μια καλή κίνηση. Θα ήθελα να κάνω ένα γρήγορο shout-out στο φίλο μου τον Γιώργο, τον ξάδερφο του Γιάννη. Γεια σου Γιώργο!